Συναδέλφισσες, συνάδελφοι, είμαστε εδώ σήμερα απεργιακά, μαζικά και απαντάμε στην προκλητική στάση της κυβέρνησης που με δικαστικές διώξεις και προβοκάτσιες προσπάθησε να ακυρώσει την απεργία στους δευτεργάτες, σε άλλους εργαζόμενους, να βγάλει παράνομη την απεργία ακόμα και στους δημοσίους υπαλλήλους. Η ποινικοποίηση των αγώνων δεν πέρασε. Οι εργαζόμενοι απεργούν. Οι εργαζόμενοι δίνουν απάντηση σε όλη την Ελλάδα. Και στη σημερινή απεργία και στην απεργία στις 6 του μήνα δώσαμε απάντηση στα παπαγαλάκια της κυβέρνησης, κράτους και εργοδοτών ότι το νομοσχέδιο Χατζηδάκη δεν μας αφορά. Δεν αφορά τους δημοσίους υπαλλήλους. Δεν είναι μόνο προκλητική όταν λένε ότι δεν μας αφορά, γιατί μας λένε έτσι με έναν τρόπο αδιαφορήστε για τα παιδιά σας, αδιαφορήστε για τους άντρες σας και τις γυναίκες σας που δουλεύουν στον ιδιωτικό τομέα. Δεν είναι προκλητική γιατί μας θέλουν να κοιμόμαστε στις αυταπάτες των οάσεων του κράτους. Λένε και ψέματα. Λένε και ψέματα γιατί με το αντεργατικό τους έκτρωμα και τη μετατροπή των υπηρεσιών όπως τους ΕΠΕ τώρα σε ανεξάρτητη εργοδοτική αρχή δείχνουν πώς θέλουν τις δημόσιες υπηρεσίες να λειτουργούν. Λένε ψέματα και προσπαθούν να κρύψουν ότι όλα όσα προωθούν με τις ηλεκτρονικές συνελεύσεις, με τις ηλεκτρονικές ψηφοφορίες στα σωματεία μας, μας αφορούν όλους. Συνάδελφες και συνάδελφοι και συναδέλφισσες, συνεχίζουμε εδώ σήμερα απεργιακά απέναντι σε κυβέρνηση, περιφερειάρχες και δημάρχους που συντονισμένα προσπαθούν να βάλουν τους εργαζόμενους στον πάγκο, αμέτωχους και αδρανείς σε όλα όσα αντιμετωπίζουν, σε όλα συμβαίνουν γύρω μας. Αυτός είναι ο σκοπός τους με τα ηλεκτρονικά ζητήματα, με όσα προωθούν με το αντεργατικό τερατούργημα. Θέλουν να διαπαιδαγωγήσουν τους εργαζόμενους σε απομακρυσμένες διαδικασίες, γιατί για αυτούς είναι κίνδυνος η ολόπλευρη ενημέρωση, η συζήτηση, η ζωντανή αντιπαράθεση, η ιδεολογοπολιτική διαπάλη, η σύγκρουση των επιχειρημάτων. Θέλουν τους εργαζόμενους στον καναπέ να αρκούνται σε ένα συχτήρισμα για εκτόνωση σε κλειστούς τοίχους. Είναι κίνδυνος για το κράτος και την εργοδοσία να συναντιόμαστε, να τοποθετούμαστε με υπευθυνότητα, με σκέψη και σοβαρότητα να παίρνουμε την ευθύνη μας για τη ζωή μας, για το πώς θα αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα και τα βάσανά μας που μας φορτώνουν. Θα είναι κίνδυνος να σηκώνουμε το χέρι μας και να αποφασίζουμε για το πλαίσιο δράσης μας, για τις διεκδικήσεις μας. Φοβούνται τη δύναμη που παίρνουμε όταν μαζί όλοι σηκώνουμε τα χέρια μας ψηλά και αποφασίζουμε πως ναι, μπορούμε να αντιπαρατεθούμε με κράτος και εργοδοσία. Μπορούμε να διεκδικήσουμε τη ζωή που μας αξίζει. Φοβούνται τις συλλογικές μας διαδικασίες, γιατί ξέρουν αυτό που έχει δείξει η ιστορία της κοινωνικής εξέλιξης, η ιστορία της ταξικής πάλης. Τον ίδιο δρόμο του κυβερνητικού εκτρώματος ακολούθησε και ο Πατούλης στην περιφέρεια Αττικής, που με την επιλογή του, με πρόσχημα την πανδημία, προκήρυξε εκλογές με ηλεκτρονική ψηφοφορία για τα υπηρεσιακά συμβούλια. Σταθήκαμε απέναντι, δώσαμε μάχη για να την ακυρώσουμε. Συναντήσαμε τη λησαλέα στάση όλου του μηχανισμού της Περιφερειακής Αρχής, που με σύμπραξη, σε σύμπραξη με συμβούλους από όλο το φασιστικό φάσμα, έδωσε τα αρέστα της σε εκβιασμούς, απειλές, βολέματα, εξυπηρετήσεις και τρομοκρατία. Ξεσκεπάσαμε τους πραγματικούς τους στόχους. Ξεσκεπάσαμε τη διαβλητότητα των διαδικασιών. Το διάτριτο ηλεκτρονικό σύστημα που χωράει περισσότερες πιέσεις και εκβιασμούς, που δέχεται να ψηφίζει ο εργαζόμενος πολλές φορές, που στείλανε διπλούς κωδικούς σε εκατοντάδες εργαζόμενους, που σε αρκετούς άλλους δεν τους στείλανε καν κωδικούς, που εκβιάζανε όλους τους αδύναμους και παίρνανε τους κωδικούς τους να ψηφίσουν. Τους αποκαλύψαμε ότι αυτοί θέλουν να ψηφίζουν και τα πληκτρολόγια. Η Περιφερειακή Αρχή και οι συνοδοιπόροι της δουλέψανε σαν άταρ συνάδελφοι δικές τους εκλογές, γιατί ξέρανε ότι το σωματείο είναι αγκάθι στα σχέδιά τους, είναι εμπόδιο στις αντεργατικές τους επιλογές, στην παραπέρα λειτουργία των υπηρεσιών με ιδιωτικο-οικονομικά κριτήρια, γιατί θέλουν να φορτώνουν νέα βάρη στις πλάτες του λαού, την ίδια ώρα που μοιράζουν εκατομμύρια στους επιχειρηματικούς ομίλους. Παρόλα αυτά,
παρόλο που το εργοδοτικό ψηφοδέλτιο του Πατούλη στήριξε την επιλογή της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας και αποδέχτηκε να συμμετέχει, παρόλο που έτρεχε μόνο του σε αυτή τη φάση, βγήκε δεύτερο. Οι εργαζόμενοι με εμπιστοσύνη στο σωματείο τους γύρισαν την πλάτη. Οι σχεδιασμοί της Περιφερειακής Αρχής δεν πέρασαν. Το 70% των εργαζομένων είπε όχι στην ηλεκτρονική ψηφοφορία. Και προχωράμε. Συνεχίζουμε τον αγώνα μας για να δυναμώσει η ταξική γραμμή στο κίνημα, για να μπορέσουν οι εργαζόμενοι να σταθούν όρθιοι στον δρόμο της διεκδίκησης του αγώνα. Ραντεβού όλοι το απόγευμα στις 5 εδώ στο Σύνταγμα. Όλοι συνεχίζουμε τον αγώνα για να μείνει το νομοσχέδιο στα σκουπίδια της ιστορίας. Καλή δύναμη, συνάδελφοι!